Είστε καθηγητής της συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ναι, μάλιστα. Ποια είναι η ειδική θέση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στις λογοτεχνικές σπουδές στο εξωτερικό, στις δυτικές χώρες? Το ρωτώ αυτό γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή συγκριτικά και οικονομικά και πολιτικά ή διπλωματικά. Και επομένως, τι ενδιαφέρει έναν μη Έλληνα οι λογοτεχνικές σπουδές, οι νεοελληνικές λογοτεχνικές σπουδές? Ναι, εντάξει, αυτή είναι ερώτηση μεγάλη. Για να απαντήσουμε σε όλη την εμβέλεια. Η γλώσσα είναι μικρή, σίγουρα είναι μια Ελλάσσων γλώσσα, δεν υπάρχει εμβολία. Αλλά είναι πολλές τέτοιες, δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Και τα αμερικάνικα πανεπιστήμια έχουν πάρα πολλά προγράμματα τέτοιων γλωσσών. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι κάτι ειδικό καθεστώς για τα ελληνικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με τη λογοτεχνία. Έχουν να κάνουν με τη σημασία της Ελλάδας, ας πούμε, στην ιστορία. Και δεν μιλάω μόνο για την αρχαία, γιατί αυτή είναι μια μεγάλη υπόθεση, αλλά για τη σύγχρονη ιστορία. Την ιστορία της Ευρώπης τουλάχιστον και σίγουρα και της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε ο ελληνικός πολιτισμός γενικά, ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός γενικά, έχει μια ειδική σημασία, έχει ένα ειδικό βάρος. Δεν πειράζεται ότι είναι η χώρα μικρή και η γλώσσα όχι πολύ γνωστή σε πολλούς. Οπότε έχουμε το φαινόμενο, είναι παράξενο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Έχουμε παιδιά τα οποία έρχονται από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Κινέζοι, Κορεάτες, ξέρω εγώ. Άσχετοι, δεν μιλάμε τώρα μόνο για παιδιά της ομογένειας. Προφανώς αυτά τα παιδιά έρχονται να μάθουν ελληνικά καλύτερα, που τη μαθαίνουν στο σπίτι κτλ. Μιλάμε για ή Αμερικανάκια, τα οποία κάπου κάτι παίρνει ταυτί τους περί Ελλάδος και αυτή τη στιγμή έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και με την λογοτεχνία, ανοίγεται ένας δρόμος. Οπότε, παρόλο που είναι μικρή η γλώσσα κτλ., είναι ένας κλάδος που έχει μια διάρκεια. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή ξέρετε, όλες αυτές οι σπουδές μπορούν να εντάσσονται και όλο στον οριενταλισμό, δηλαδή και σε πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, πόσο εντάσσονται αυτές, δηλαδή ανεξάρτητα από τις προθέσεις των καθηγητών ή αυτών που έρχονται, πόσο χρησιμοποιούνται και σε μια πολιτική, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αυτό πάλι εξαρτάται πώς θα το χειριστεί κανείς. Γιατί αν τα πες ότι τα παιδιά έρχονται μην ξέροντας πολλά πράγματα, αλλά έχοντας ενσωματώσει να καταλαβαίνουν μια οριενταλιστική διάθεση, δεν παράξουν αυτό, συμφωνεί. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πόσο σύνθετο είναι το φαινόμενο και το τι σημαίνει η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός να βρίσκεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο είναι ένα κλισέ, αλλά επίσης είναι και πραγματικότητα. Και το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνει κανείς είναι να μπορέσει να τους δείξει το πώς τα ελληνικά στοιχεία δεν αφορούν τους Έλληνες, αφορούν γενικότερα συμπλέγματα στην ιστορία, μεγαλύτερης εμβέλειας και συνδέονται με αυτά. Συνδέονται δηλαδή, χωρίς τους Έλληνες δεν θα υπήρχε, ας πούμε, σύγχρονη Γερμανία, οπότε πρέπει να τους εξηγήσουμε, γνωρίζοντας τη Γερμανία, τι ρόλο μπορεί να παίξει, ας πούμε, η Ελλάδα. Ή ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο για μένα είναι καταπληκτικό, γιατί κάποια στιγμή, είναι και λογοτεχνικό, ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή μετά στη δεκαετία του 60, περίπου θα έλεγα γύρω στο 68 και μετά, που είναι σε πολύ μεγάλη άνοδο τα κινήματα, τα αντιαπικιοκρατικά κινήματα στην Αφρική, γιατί οι Αφρικανοί συγγραφείς στρέφονται σε ελληνικά θέματα και γράφουν, ας πούμε, αρχαιοελληνικά μεν, αλλά με πλήρη αίσθηση του μοντέρνου. Και ένας μεγάλος ποιητής όπως ο Ντέρεκ Βόλκοτ, ο οποίος έχει πάρει και Νόμπελ κτλ., ο οποίος έχει πλήρη γνώση της σύγχρονης ελληνικής ποιήσης. Και όταν γράφει τον Όμηρο, ας πούμε, δεν γράφει για τους αρχαίους. Δηλαδή, εντάσσει τη σύγχρονη ελληνική προβληματική σε αυτό το πράγμα. Οπότε, δεν θέλω να το ωραιοποιήσω, απλώς θέλω να πω ότι από τη μια πλευρά δεν είναι και κάτι μοναδικό, έτσι, αλλά έχει και στοιχεία δικά του, τα οποία παιδιά τα οποία δεν ήξεραν τίποτα πριν να έρθουν σε επαφή με τα ελληνικά, μαθαίνουν. Υπάρχει στη ΣΥΠΑ η Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Modern Greek Studies Association, της οποίας μάλιστα υπήρξατε για μια περίοδος και πρόεδρος. Έχει δεχθεί κατά καιρούς αυτή η σχολή επιθέσεις ως, βάζω εισαγωγικά, Αμερικάνικη Σχολή Νεοελληνιστών. Ξέρετε, το Αμερικάνικη ακούγεται σε πολλά ελληνικά αυτιά κακόφημο. Η κατηγορία είναι ότι αμφισβητείται τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μάλιστα αμφισβητείται ή κακοχαρακτηρίζεται αυτό που κάποιοι ονομάζουν εισαγωγικά ελληνικότητα. Τι ακριβώς σημαίνει?
Ωραία, εδώ πέρα έχουμε δύο θέματα. Το ένα αφορά αυτό που θα το κάνουμε στα γρήγορα, την εταιρεία, η οποία είναι όντως μια εταιρεία όπως πολλές άλλες. Υπάρχει και μια εταιρεία ενωλικών σπουδών στην Ευρώπη. Σίγουρα δεν υπάρχει Αμερικανική σχολή νεοελληνιστών. Αυτό είναι, έχω γράψει για αυτά τα θέματα και πολύ καθαρά και ανοιχτά και δημοσίως. Και στο τελευταίο σας βιβλίο και υπάρχουν. Στο βιβλίο υπάρχουν. Αυτό είναι μια εφεύρεση. Δυστυχώς πρότυπο, δηλαδή των γηγενών κριτικών λογοτεχνίας, φιλολόγων, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι για κάποιο λόγο θεωρούν ότι βάλλονται από, σίγουρα τέλος πάντων απειλούνται από τους νεοελληνιστές εκτός Ελλάδος. Και βεβαίως σωστά όταν κοτσάρουμε εκεί πέρα και το θέμα Αμερικανική σχολή, το κάνουμε επίτηδες για δυσφήμιση. Αυτό ισχύει. Αυτό είναι ακατανόητο για μένα. Γιατί μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε, γιατί η Αμερική είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση και σίγουρα αυτή η κίνηση εκ μέρους τους δηλώνει κάποιο, εγώ θα έλεγα, έναν αφελή αντιαμερικανισμό. Όχι αυτό μόνο αφελή, ρητό. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς προφανώς, υπάρχει ένας αντιαμερικανισμός που φτάνει μέχρι τα όρια του ρατσισμού. Δηλαδή, Αμερικανάκια εννοώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό πνευματικό επίπεδο και αγούμε και για τους Αμερικάνους διανοούς, το οποίο είναι γελίο βέβαια, ναι, και αστείο εντελώς, ακούγεται, εντελώς. Θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας διανοούμενοι, αν είναι δυνατόν. Ναι, καλά, αυτό είναι, αποτέλεσμα άγνοιας. Όλο αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα άγνοιας, τεράστιας άγνοιας, γιατί δεν σημαίνει Αμερική. Και σε τελευταία ανάλυση, προφανώς και η Αμερική έχει παίξει ένα ρόλο υπερρεαλιστικό στα δρόμενα της χώρας. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Πολλές χώρες το έχουν κάνει αυτό. Γιατί είμαστε μια μικρή χώρα κτλ. Είναι μέρος της ιστορίας. Αλλά ακόμα και από αυτή την πλευρά, στη βουμαριστερή που προσπαθεί να σκεφτεί εναντίον της Αμερικής, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτός ο αντιαμερικανισμός, ο οποίος βασίζεται σε μια τεράστια άγνοια, είναι κατ' εμένα πολιτική αυτοκτονία, από μια άποψη. Γιατί αν όντως η Αμερική είναι ο εχθρός σου, φροντίζεις να τον μάθεις πολύ καλά προκειμένου να τον αντιμετωπίσεις. Και ο αντιαμερικανισμός αυτός, αυτού του στυλ, είναι μια περιφρόνηση που μάλλον κατά έλεγα είναι ένας αποτέλεσμα κάποιου επαρχιωτισμού, ας πούμε. Γιατί αν θέλεις να γνωρίσεις την Αμερική, θα ανακαλύψεις μια πάρα πολύ περίπλοκη κοινωνία με φοβερές αντιφάσεις, είναι κλισέ βεβαίως να λέμε τη χώρα των μεγάλων αντιφάσεων, ισχύει όμως, και με ένα σωρό στοιχεία τα οποία είναι και θετικά και αρνητικά. Όπως όλες οι κοινωνίες, δεν είναι, με αυτή την άποψη δεν είναι ενδιαφέρει. Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια ηλίθια κοινωνία, είναι περισσότερο ηλίθια από οποιαδήποτε άλλη συμπεριλαμβανομένως και της δικής μας. Τι θα πει αυτό? Ποιος είναι ο γνώμονας αξιών που σου επιτρέπει να πεις κάτι τέτοιο? Οπότε κατηγορήθηκα κι εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στην Αμερική, Έλληνες, για το ότι δεν αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα του ελληνισμού. Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Υπάρχει κάποια ουσία στο να λέμε ελληνικότητα? Όχι, η λέξη ελληνικότητα, η οποία σημαίνει είναι ένας νεολογισμός, δεν υπήρξε ανέκαθεν. Αναφέρεται μάλιστα στο περίφημο λεξικό του Στέφανου Κουμανούδη, ως νεολογισμός. Συναγωγή νέων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνικότητα προδηλώνει μια ουσία. Το θέμα όμως βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει ουσία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει ουσία για κανένα έθνος. Δεν είναι μόνο για την ελληνικότητα. Δεν υπάρχει αγγλικότητα, δεν υπάρχει γερμανικότητα. Δηλαδή δεν θα κολλήσουμε σε αυτό. Υπάρχει βέβαια εθνικισμός. Εθνικισμός υπάρχει και δεν έχω γνωρίσει καμία κοινωνία, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία μέχρι στιγμής, η οποία ξεφύγει από αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ούτε μία. Όλες οι κοινωνίες στη σύγχρονη ιστορία, ανεξαιρέτως, έχουν το δικό τους εθνικισμό και φτάνουν σε άκρα αναλόγως με την ιστορία. Οπότε. Και το ιδιαίτερο δηλαδή χαρακτηριστικό της ελληνικότητας που λέτε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε. Αμερικανικότητα. Η ελληνικότητα μπορεί να πούμε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά ελληνικά. Δηλαδή έτσι ώστε όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, ας πούμε, και είμαστε μια παρέα από διάφορες χώρες του κόσμου, μιλώντας διάφορες γλώσσες, υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία τα αναγνωρίζουμε, είτε καλά είτε κακά. Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα της ιστορίας. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα. Δεν έχουμε γεννηθεί με αυτά. Δηλαδή, αν εγώ και εσείς έχουμε γεννηθεί με αυτά, έχουμε γεννηθεί επειδή είμαστε ιστορικά υποκείμενα, μέσα σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες ούτω καθεξής. Κάποτε υπήρξαν έτσι και κάποτε υπήρξαν και αλλιώς. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ελληνικότητα είναι μια υπερβατική ουσία.
κάτι που προϋπάρχει των Ελλήνων με μία έννοια και οι Έλληνες συμμορφώνονται με αυτήν. Είναι μέσα στη, παίζεται μέσα στην ιστορία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Ποια είναι η γνώμη σας για την τρέχουσα λογοτεχνική παραγωγή, νεοελληνική, συγγνώμη, παραγωγή στην τέχνη, ενώ όλες τις μορφές τέχνης. Είναι, χαρακτηρίζεται από επαρχιωτισμό ή οικουμενισμό, αν θέλετε. Εντάξει, δεν θα έλεγα έτσι γενικά, είναι έτσι αλλιώς. Δεν θα ήταν δίκαιο. Σίγουρα η τέχνη στην Ελλάδα περνάει μια κρίση και θα έλεγα αυτό είναι στοιχείο γενικά των δυτικών κοινωνιών. Λόγω κυρίως της γενικότερης μηντιακής κατάστασης και των νέων τεχνολογιών, το τρόπο με τον οποίο η τέχνη σε κάποια άλλη φάση υπηρετούσε κάποια ιδεώδη, κάποιες αξίες μιας κοινωνίας, είναι πιο δύσκολο πλέον να γίνει. Οπότε ας υποθέσουμε ότι όπως και το κοινοβουλευτικό σύστημα, έτσι και η σύγχρονη τέχνη περνάει μια κρίση, βρίσκεται σε μια κρίση αξιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν εκφράσεις επαρχιωτισμού, σίγουρα, και υπάρχουν όμως και εκφράσεις μιας ευρύτερης αντίληψης, η οποία βλέπει πέρα από τα σύνορα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, είπαμε και σε άλλες χώρες. Θα έλεγα ότι σκεφτόμενοι τώρα με τους όρους της κρίσης της οικονομικοπολιτικής συγκεκριμένα τώρα, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι η νεολαία, οι πιο νέοι καλλιτέχνες, αυτοί οι αναδυόμενοι καλλιτέχνες, είναι πολύ πιο ανοιχτό, μια από αυτούς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως το γεγονός ότι η κρίση ήδη έχει δημιουργήσει ένα σωρό ερωτηματικά και αμφιβολίες για το πόσο η τέχνη που παράγει ένας άνθρωπος υπάγεται σε ένα στενό πλαίσιο του τόπου του ή κοιτάζει πιο μακριά. Έχω δει δηλαδή τέχνη, το ξέρουμε και στον κινηματογράφο και τα λοιπά, τουλάχιστον είναι πιο γνωστά. Ναι, ο ελληνικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια φήμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί όμως, γιατί δεν έχει εγκλωβιστεί σε πλαίσια αυστηρώς ελληνικά. Βλέπει έξω, έχει άλλες μανιέρες, σκέφτεται διαφορετικά, προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία είναι εκτός των συνόρων. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό πρόβλημα στον κινηματογράφο, ας πούμε, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκτός των συνόρων. Άσχετο αν η θεματική συγκεκριμένη μπορεί να έχει κάνει. Κάνει εντύπωση το πόσο σκοτεινά είναι τα θέματα που πιάνει. Έχει γίνει περίφημο και στην Ευρώπη ως σκοτεινός κινηματογράφος. Ναι, αλλά έχει αναγνωριστεί, αναγνωρίζεται, παίρνει αξία. Σκοτεινός, λογικά, γιατί σκοτεινά. Έτσι, η εποχή που ζούμε είναι σκοτεινή. Ναι, ας έρθουμε τώρα σε κάπως πιο πολιτικές ερωτήσεις. Ναι. Ας μιλήσουμε για τον Τραμπ. Ναι. Πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος του Τραμπ και εσωτερικά για την Αμερικάνικη Δημοκρατία, αλλά και εξωτερικά σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη? Ναι, καλά, είναι τεράστιος κίνδυνος. Είναι πρωτοφανής κίνδυνος. Ελπίζω ο κόσμος να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς κάποιο κόμμα που ήρθε στην εξουσία, αλλάζουν τα κόμματα το ένα μετά το άλλο. Δεν ηγείται το Ρεπουμπλικάνο με μία έννοια. Ηγείται μια πτέρυγα. Μιλάμε τώρα για εθνικισμό, εδώ πέρα είναι φασιστικού τύπου. Επίσης, ήδη λειτουργεί αντιδημοκρατικά. Μάλιστα, θα έλεγα ότι αυτό που έχει πραγματοποιηθεί στην Αμερική είναι ένα συνταγματικό πραξικόπημα. Με μια πολύ απλή έννοια. Ο πρόεδρος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν πρέπει να είναι πρόεδρος, δεν πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά ως πρόεδρος, γιατί ακόμη έχει κρατήσει όλες τις επενδύσεις. Δηλαδή, είναι δεμένος με το κεφάλαιο προς όφελός του, ενώ ταυτόχρονα ασκεί καθήκοντα πολιτικά. Αυτό απαγορεύεται το Σύνταγμα. Όχι μόνο για τον πρόεδρο, απαγορεύεται για όλους και για τους υπουργούς. Το γεγονός ότι αυτό συζητήθηκε μεν, αλλά αντιμετωπίστηκε ως πρόβλημα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα για να το λύσει, ήδη θεωρώ ότι σημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν λειτουργεί. Από αυτό και μόνο το πράγμα. Υπάρχουν και άλλα, ένα σωρό άλλα πράγματα. Το πρόβλημα τη Ρωσία, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε τι επίπεδο είναι σοβαρό, πέρα από τις... Το πρόβλημα είναι δύο διαστάσεις. Η μία είναι καθαρά οικονομική. Το γεγονός ότι. Με τα πετρέλαια, Ναι. Το γεγονός ότι ο νυν υπουργός εξωτερικών ως CEO της Exxon Mobil έχει συνάψει τη μεγαλύτερη, την πιο κερδοφόρα συμφωνία εξόρυξης πετρελαίου στην ιστορία του πετρελαίου. Μιλάμε για πολλαπλά εκατομμύρια με τους Ρώσους, από όπου κερδίζουν και οι δύο.
Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η οικογένεια Τραμπ έχει κερδίσει και αυτή από αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή έχει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν μπορεί να ασκηθεί, γιατί λόγω των κυρώσεων. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η πορεία του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το θέμα, το χακάρισμα στις εκλογές, το οποίο ισχύει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και το πόσο οι σύμβουλοι του Τραμπ οι ίδιοι, που ο ένας ήδη αναγκάστηκε να παραιτηθεί, ο άλλος Υπουργός Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να εξαιρέσει τον εαυτό του από τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πολύ επικίνδυνη επίσης για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί είναι αδίστακτη. Είναι μια αδίστακτη κυβέρνηση, η οποία για μένα υπερασπίζεται συμφέροντα παγκοσμίου κεφαλαίου. Δηλαδή, η σύμπραξη με τη Ρωσία δεν είναι έτσι τυχαία, ούτε είναι έτσι ένα παιχνίδι. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, αλλά θα σας έλεγε κάποιος ότι απέναντι τον Τραμπ δεν είχε μια αθώα περιστερά. Είχε την Χίλαρη Κλίντον αρχικά, η οποία πολλοί λένε ότι αν ήταν πρόεδρος θα είχε ήδη κάνει πόλεμο. Προφανώς. Όχι παγκόσμιο, αλλά θα είχε κάνει κάποια επέμβαση σε κάποια χώρα. Και επίσης ότι βρίσκεται, ας πούμε, για το μεταναστευτικό απέναντί του, υπάρχουν οι εταιρείες όπως είναι η Apple ή η Google, οι οποίες έχουν φημισμένες και για τις σχέσεις τους, ιδιαίτερα η Apple, με το εργατικό του δυναμικό, ιδιαίτερα στην Κίνα, ας πούμε, για το τι σημαίνει να είσαι εργάτης. Και επίσης κάνουν μια τερατώδη φοροδιαφυγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οπότε βλέπεις απέναντί του όχι και τόσο συμπαθής φυσιογνωμής, για να το πω μαλακά. Ναι, εντάξει, γιατί είπαμε, η Αμερική είναι μια σύνθετη χώρα με πολλές αντιφάσεις. Και το κεφάλαιο, ποτέ δεν μπορεί να σκεφτόμαστε το κεφάλαιο ως κάτι παντελώς συμπαγές. Και ακόμα και πολιτικά. Οπότε δεν είναι τόσο παράξενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μάχη ανάμεσα σε δύο πλευρές του κεφαλαίου, του διεθνούς κεφαλαίου, το οποίο μάλιστα θα μπορούσαμε να το πούμε το παλιό κεφαλαίο και το νέο κεφαλαίο. Το παλιό είναι αυτό, η εξόρυξη πετρελαίου, το θέμα, ας πούμε, των πρώτων υλών κτλ. Και το άλλο είναι το καινούργιο, είναι το θέμα της τεχνολογίας. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία χωρίς τους μετανάστες δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Έτσι είναι γεγονός αυτό. Mm-hmm. Οι εταιρείες αυτές ξέρουν πολύ καλά τη σημασία του εργατικού προσωπικού. Τώρα, ναι, μεν εκμεταλλεύονται φτωχούς εργάτες στην Κίνα και στην Ασία γενικά, όπως ξέρουμε, κάτω από συνθήκες απάνθρωπες, αλλά επίσης έχουν προσωπικό το οποίο σε πολύ ψηλά κλιμάκια, το οποίο έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Και συνεπώς η πολιτική του Τραμπ, η οποία είναι μια πολιτική προστατευτισμού, ας πούμε. Θα λέγαμε είναι μια ενδοκαπιταλιστική διαμάχη. Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρω πόσο η αριστερά μπορεί να πάρει θέση. Η αριστερά θα πρέπει να πάρει θέση σύμφωνα με τις δικές της αξίες. Προφανώς δεν μπορεί να είναι εναντίον των μεταναστών. Τώρα, αν τυχαίνει κάποιες εταιρείες κεφαλαίου να υπερασπίζονται τους μετανάστες, δεν μπορούμε να πάμε εναντίον των μεταναστών επειδή τους υπερασπίζονται κάποιες εταιρείες κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι ακατανόητο. Μάλιστα, θα έλεγα, είμαστε τυχεροί, γιατί η υπόθεση Τραμπ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε τυχεροί στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, όπως μια εταιρεία σαν την Google, ας πούμε, ή σαν την Apple, του έχει βάλει χέρι. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Γιατί αλλιώς λαϊκίζουμε, δηλαδή δεν σκεφτόμαστε πολιτικά. Πού βρίσκεται σήμερα η Αμερικάνικη αριστερά, μετά την εμπειρία του Bernie Sanders, το Occupy Wall Street και το Black Lives Matter? Ναι, εντάξει, η έννοια Αμερικανική αριστερά είναι περίπλοκη, γιατί έχει χαρακτηριστικά τα οποία από μια ευρωπαϊκή αντίληψη, όχι μόνο ελληνική, μπορεί να μην φαίνονται αριστερά. Δηλαδή είναι δύσκολο πως θα το κρίνουμε. Δηλαδή είναι αριστερός ο Bernie Sanders, Φιλιππίν? Με ποια έννοια είναι? Δεν λέω ότι δεν είναι, απλώς με ποια έννοια είναι. Η έξω κοινοβουλευτική αριστερά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καν κοινοβουλευτική αριστερά, που είναι ένα θέμα, ας πούμε όμως ότι υπάρχει μια αριστερά μέσα στα πλαίσια του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία είναι κάπως αριστερή, σοσιαλδημοκρατική προφανώς. Η έξω κοινοβουλευτική αριστερά, η αλήθεια είναι ότι εκεί που νομίζαμε ότι λόγω Occupy, ας πούμε, και τα λοιπά, είχε καταρρεύσει, υπήρχε κάπως λήξη αυτό το πράγμα, όπως γενικά τα κινήματα των πλατιών έχουν περάσει,
Ανακαλύψαμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενδεχομένως να έχει σημασία και για μας, για το δικό μας, ας πούμε, το κίνημα των πλατιών, να το πούμε. Ανακαλύψαμε ότι έχουν δημιουργηθεί δομές οι οποίες ήταν πάρα πολύ εύκολο να κινητοποιηθούν, σχεδόν αυτόνετα, δηλαδή με ελάχιστη οργάνωση των προτέρων, σε μαζικές κινητοποιήσεις που έχουμε να δούμε τη δεκαετία του 60. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων την ίδια μέρα διαδηλώσει όλες τις πόλεις της Αμερικής. Οπότε, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το κίνημα αυτό έχει μέλλον. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ποιο είναι. Σίγουρα, το Black Lives Matter και αυτό το πράγμα που έχει να κάνει και με οργανώσεις γυναικών και ακουμπάει πάνω στο κίνημα των πλατιών, αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική αντίσταση που υπάρχει εναντίον του Τραμπ. Και μάλιστα υπάρχει αντίσταση από τους θεσμούς σε ένα πλαίσιο, κυρίως το νομικό πλαίσιο, ας πούμε. Αυτό έρχεται και ακουμπάει πάνω στις κινητοποιήσεις. Δηλαδή, χωρίς τις κινητοποιήσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους δικαστές να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Οπότε, εντάξει, γενικά είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Σε αυτή τη φάση θα έλεγα είμαστε καλά. Πόσο θα κρατήσει, πόσο θα αντέξει, και αν θα αποπροσανατολιστεί, αυτό δεν το ξέρω. Απλώς εμείς διαβάζοντας κείμενα και βιβλία Αμερικάνων διανοούμενων, έχουμε την αίσθηση ότι η Αμερικάνικη αριστερά χαίρει υγείας και ζωτικότητας. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά αυτό σε επίπεδο διανοουμένων, σε επίπεδο μαζικό πόσο είναι, σε επίπεδο επαφής με τον κόσμο. Ναι, το μαζικό επίπεδο το βλέπουμε τώρα. Ναι. Γιατί όταν έγιναν διαδηλώσεις στις πόλεις σαν τη Βοστόνη, το Λος Άντζελες, νομίζω έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία των πόλεων αυτών. Μεγαλύτερες για τη δεκαετία του 60, δηλαδή. Μεγαλύτερες για την περίοδο του Βιετνάμ. Αυτό είναι πρωτοφανές. Α, ναι. Βέβαια. Στατιστικά. Οπότε, απλώς δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και δεν ξέρουμε πώς θα οργανωθεί. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των διαδηλωτών, αρκετά μεγάλο, έχει απαξιώσει πλήρως το εκλογικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν ψήφισαν καν. Και ως εκ τούτου μπορεί να πει κανείς, είναι συνυπεύθυνοι της εκλογής του Τραμπ. Δηλαδή αυτή είναι βασική δημοκρατική αρχή. Δεν μπορεί να. Λέει και ο ίδιος ο Τραμπ με την ευκαιρία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ηλίθιος. Είναι ηλίθιος σε μερικά θέματα, αλλά όχι σε αυτό προφανώς. Και με μία έννοια θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ειρωνία. Δηλαδή αν είχαν ψηφίσει. Βεβαίως κανείς δεν θέλει την Κλίντον. Το καταλαβαίνω το πρόβλημά μας, εννοείται. Γι' αυτό και δεν ψήφισαν οι άνθρωποι. Αλλά στη δημοκρατία, αν δεν ψηφίζεις, δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη του αποτελέσματος και συνεπώς είναι πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως, πολύ χαίρομαι που είναι στους δρόμους. Απλώς πρέπει να σκεφτούν την επόμενη φορά, δεν θα φτάνει να είναι στους δρόμους. Θα πρέπει να είναι και στους δρόμους και να ψηφίζουν. Δηλαδή και έξω και κοινοβουλευτικά πρέπει να λειτουργούμε και κοινοβουλευτικά μαζί. Σωστά. Τώρα μια γενική ερώτηση, μια και βάλετε και το ζήτημα της ψήφου, θα έλεγα κάπως θεωρητική. Παντού σχεδόν στις δυτικές κοινωνίες και στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη βλέπουμε μια άνοδο ακροδεξιών κομμάτων τα οποία στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των ψήφων τους στην εργατική τάξη. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Τι συνέπειες αυτό έχει για την αριστερά, τόσο θεωρητικά, αν σκεφτούμε ότι για τον Μάρξ, ας πούμε, η εργατική τάξη είναι το υποκείμενο της επανάστασης και της κοινωνικής αλλαγής. Ναι. Τι σημαίνει αυτή η εκλογική μετατόπιση μεγάλων κομματιών της εργατικής τάξης, ένα, και δύο, τι σημαίνει για την ίδια την αριστερά ως προς την κοινωνική της απεύθυνση. Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που η εργατική τάξη έχει στραφεί προς τον εθνικισμό. Η αλήθεια είναι. Εδώ πέρα το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα διαλύθηκε όταν χώρισαν οι εργάτες και άρχισαν να πυροβολούν ένας τον άλλον τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε, αν σκεφτούμε πολύ σοβαρά και ακόμα και μαρξιστικά, δεν μπορούμε να θεοποιούμε την εργατική τάξη. Δηλαδή, η εργατική τάξη είναι οποιοδήποτε μέρος της κοινωνίας. Δηλαδή, η συνείδησή της δεν είναι παγιωμένη. Άλλες φορές βρίσκεται εκεί, άλλες φορές βρίσκεται αλλού. Άλλες φορές προφανώς γίνεται εκμεταλλεύσιμο από κάποιο δημαγωγό. Πολύ συχνά, μάλιστα. Είναι αλήθεια επίσης ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε θέματα εθνικισμού. Και σίγουρα λόγω της παγκοσμιοποίησης, αυτό είναι γεγονός, έτσι, η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει μεγάλη ζημιά ακόμα και στις χώρες οι οποίες έχουν επωφεληθεί από την παγκοσμιοποίηση οικονομικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η εργατική τάξη αισθάνεται ότι έχει χάσει τα προνομιά της. Βεβαίως
ισχύει κατ' ουσίαν, συγκριτικά τουλάχιστον σε σχέση με πριν από 10-20 χρόνια. Οπότε εκεί πέρα δεν έρχεται ένας δημαγωγός, της κάθεται αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο παράξενο αυτό. Αλλά η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων έχει να κάνει τη μια πλευρά με την παγκοσμιοποίηση και απ' την άλλη έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει χειροκοπήσει το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η αστική δημοκρατία δηλαδή έχει χειροκοπήσει. Δεν έχει φτάσει αδιέξοδο και είναι η αίσθηση των ανθρώπων είναι ότι αυτός ο οποίος που υποτίθεται με εκπροσωπεί στη Βουλή δεν εκπροσωπεί. Βασικά είναι εκπροσωπεία συμφέροντα άλλων, μια ελίτ. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια σύμπτυξη τέτοιου είδους. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή σίγουρα στις δυτικές κοινωνίες. Μια και το αναφέρετε και για την κρίση του κοινοβουλευτισμού, πραγματικά εδώ μπαίνει και το θέμα ότι ποιο είναι το αντίπαλο δέος, δηλαδή μετά την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως κάποιων κομμάτων στην Πορτογαλία, πώς βλέπετε την αριστερά γενικώς, πώς κινείται από την Αμερική, την Ευρώπη, τα διέξοδά της, τις επιτυχίες της. Η δική μου θέση πάντα ήταν, από τότε που ασχολήθηκα με την αριστερά πολιτικά από μικρό παιδί, κατ' ουσίαν, 16 χρονών, ήταν ότι είναι πάντοτε δύο τα πεδία. Το ένα είναι ο δρόμος, οι δρόμοι δηλαδή, ο ακτιβισμός, έτσι, κάτι το οποίο είναι έξω από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο, και το άλλο είναι η δημοκρατική διαδικασία. Έστω και αυτή η λειψή από τη δικιά μας την άποψη δημοκρατική διαδικασία, ξέρουμε για ποιους λόγους. Δηλαδή, δεν έχει την πολυτέλεια η αριστερά να βρίσκεται συνέχεια σε μια ουτοπία αντίδρασης ή αντίστασης. Δηλαδή, πρέπει να μάθει να λειτουργεί θετικά και να μάθει να λειτουργεί, μάλιστα, πιο σωστά το έλεγα, κυβερνητικά. Οπότε, γι' αυτό και είχε σημασία για μένα το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού και μάλιστα με ψήφους ανθρώπων που δεν είναι αριστεροί. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Το πώς θα κάνουμε την αποτίμηση όλου αυτού του φαινομένου κάποια στιγμή είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ακόμη και αν κάνουμε μια αποτίμηση που θα σημειώσουμε ότι κάποια πράγματα μας έχουν απογοητεύσει, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι το ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο το στενά ελληνικό. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, σκεφτόμενοι μέσα στα ελληνικά πλαίσια, αυτό δεν φτάνει στην αριστερή σκέψη. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πέρα από αυτό. Το γεγονός ότι η αριστερά κατάφερε να έρθει στην εξουσία μέσα από την αστική δημοκρατική διαδικασία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και οφείλει να γίνει ένα μάθημα το οποίο πρέπει να μάθουμε, έτσι ώστε την επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε, μιλάω τώρα ως διεθνιστής αριστερός, όχι ως Έλληνας. Είναι, έτσι το βλέπω το θέμα αυτό. Οπότε μπορεί να κανείς να πει ότι η χρεοκοπία του συστήματος μπορεί να είναι θετική για την αριστερά. Εάν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όχι όμως μέσω μιας ουτοπικής ιδέας ότι θα διαλύσουμε τα πάντα. Γιατί αυτό, εντάξει, ωραίο είναι, αλλά δεν νομίζω να είναι εφικτό τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Με τέτοιες δυνάμεις κεφαλαίου απέναντί μας. Έχετε έρθει στην Ελλάδα με την ευκαιρία του νέου σας βιβλίου εισαγωγικά ενδεχομένως αταξίες. Ναι, σε εκδόσεις νήσους. Ακριβώς αυτό. Πρόκειται για ένα βιβλίο με δημοσιευμένα άρθρα σας και μερικά ανέκδοτα ναι. Σε ελληνικό, σε εφημερίδες ναι, ναι. Και σε περιοδικά. Ναι. Η γκάμα των θεμάτων είναι πλατιά, δηλαδή πιάνει από λογοτεχνία, Καβάφη, Σεφέρη και φτάνει μέχρι αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Υπάρχει κάποιο νήμα που συνδέει όλο αυτό το... Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκ των υστέρων υπάρχει το νήμα, γιατί δεν γράφτηκε το βιβλίο αυτό, δεν γράφτηκε κατόπιν σχεδίου ως βιβλίο, προφανώς. Έχει κάποια σχέση με τον τίτλο ενδεχομένως ταξίς άτακτος. Ήμουν άτακτος όταν ήμουν μικρός, ναι. Όχι, εντάξει, τα κείμενα είναι άτακτα με την έννοια τη φιλολογική, δεν ανήκουν δηλαδή σε κάποιο σχέδιο, δεν ανήκαν σε κάποιο σχέδιο. Είναι ενδεχομενικά, γιατί έχουν γραφτεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις με ναύσματα επικαιρότητας ή ακόμη και τυχαία, με ένα κάποιος, ας πούμε, σου δίνει μια ιδέα, σου ζητά να κάνεις κάτι και το κάνεις. Και εκ των υστέρων, γιατί είναι 25 χρόνια αυτά τα κείμενα στο δημόσιο λόγο,
Εκ των υστέρων βλέπει κανείς ότι αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες είναι με μία ανακάθετα στον χρόνο, γιατί γίνονται σε μία συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, κατόπιν ενός αιτήματος το οποίο είναι επίκαιρο, ας πούμε. Παρόλο που είναι κάθετα στον χρόνο όταν γράφτηκαν, έχουν έναν έτσι, ορίζοντα διαχρονικότητας, το πούμε έτσι, το οποίο δίνει το στίγμα των γεγονότων στην Ελλάδα μέσα σε μια πορεία από το 1989 μέχρι σήμερα. Και εκεί βλέπει κανείς ότι ακόμα και η λεγόμενη κρίση η τωρινή έχει βάσεις πολύ βαθιές. Δηλαδή δεν είναι... Καλά, προφανώς η κρίση δεν είναι οικονομική, πάντα το λέω αυτό, είναι πολιτική κυρίως και κρίση αξιών, αυτό το πιο σημαντικό. Και αν το δούμε από αυτή την πλευρά, σίγουρα θα δούμε ότι οι βάσεις πάνε πολύ πίσω και είναι σίγουρα όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης. Οπότε, εντάξει, είναι ένα βιβλίο που αγαπάω ιδιαίτερα γιατί τυχαίνει να ζω στο εξωτερικό σε μια αγγλόφωνη κοινωνία και αυτά είναι γραμμένα απευθείας στα ελληνικά, που είναι και η γλώσσα μου η μητρική και γι' αυτό και τα αγαπάω. Είναι, λέω στον πρόλογο κάποια στιγμή, είναι κάτι σαν εκδρομές, μόνο που δεν είναι εκδρομές, όπως λέει η λέξη, προς τα έξω, αλλά είναι εκδρομές προς το μέσα. Γιατί είμαι ας πούμε απ' έξω και τα γράφω σε σχέση με την Ελλάδα. Τώρα εντάξει, η εμβέλειά τους, η ποιητική και η πολιτική είναι το χαρακτηριστικό το δικό μου. Γράφω και μέσα σε αυτές τις δύο παραμέτρους, ας πούμε, την ποιητική και την πολιτική. Στάθη Γουργούρη, εκπαίδευση του Λεύτερη Λιτζιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρεχάρισες. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.